πως έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου σας περιμένω στο Club 01 στο Μασούρι Καλύμνου. Η βραδιά μας θα είναι ξέχαστη. Μ' αγάπησες λίγο κι εσύ. Γυρνά ένα λεπτό μια στιγμή. Αν μ' αγάπησες λίγο. Μας θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε 10 μέρες ξεκινούν και οι διαδικασίες στο χρηματολόγιο. Γιατί ξέρουμε που είναι ένας ευαίσθητος χώρος όσον αφορά τα συμφέροντα του Δήμου μας. Έχετε προετοιμαστεί έτσι ώστε οι εγγραφές να είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου. Και το ερώτημα είναι λίγο σύνθετο και δύσκολο, την έννοια πια ότι υπάρχει ένα θέμα, εδώ το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό λέω αν έχετε προετοιμαστεί, αν έχετε κάνει σκέψη, και αν δεν έχουν ήδη στο μεσοδιάστημα μέχρι την έναρξη, επειδή θα πέσει πάνω ο κόσμος να γράφει τα ακίνητά του, να μην έχουμε παραθράγωγα. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Η περιουσία του Δήμου είναι από τα πιο σημαντικά θέματα. Έχουμε συζητήσει και σαν με τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο εγώ όσο και οι αντιδήμαρχοι, καθώς και με την κλιματολόγιο ΑΒΕΣ, η οποία βρίσκεται εδώ, προκειμένου να δούμε τις διαδικασίες για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατό καλύτερα την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Το θέμα της Ξερίμου δεν είναι μόνο ψέρι, όπως είναι και η Πέλλιντα σε μια παρόμοια περίπτωση, είναι και άλλες περιοχές. Ο Δήμος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, θα δηλώσει την ακίνητη περιουσία του. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά, τώρα και άλλες δηλώσεις μπορεί να γίνουν, αυτό δεν είναι τίποτα. Όμως ο Δήμος θα δηλώσει αυτά που πρέπει. Έγιναν με αφορμή που είχαν γίνει στο προηγητήριο εκδείξεις, είδα τα μαδέρια που έχουν αλλάξει. Τι έγιναν τα παλιά μαδέρια. Είναι μια ποσότητα ξυλίας, 400-450 μαδέρια, τα οποία άλλαξαν. Πήγαν καινούργια, τα παλιά, τι απέτσι. Ένα μέρος από τα μαδέρια αυτά αντικατέστησαν κομμάτι των θαλασσμένων μαδεριών που είχαμε στο Beach Volley, στο 5x5 και ένα άλλο μεγάλο μέρος το βάλαμε στο χώρο τότε έκφρασης στο κτίριο το οποίο είχαμε μισθώσει εκεί, άρα βρίσκονται εκεί. Ένα μέρος είναι εκεί και ένα μέρος είναι εκεί. Όχι όλα, βέβαια, γιατί δεν χρειάστηκαν και περισσότερα. Άρα εκεί είναι. Τι ξέρω ήταν καλά, εκεί έχουν το βάλει. Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά, κύριε Δήμαρχε, την παιδική χαρά στις Μυρκές. Που εξώ αν είμαι σε θέση να θυμάμαι, ας πούμε, και στο πρόγραμμά σας προηγουμενικά είχατε τα ζητήματα της αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων κτλ. Και επειδή είναι ένας χώρος που αυτή πέραν το ότι παραπέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται και χώρος παραβατικής συμπεριφοράς. Και επειδή είμαστε ακόμα στην τουριστική περίοδο, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που άμεσα θα πάρει ο Δήμος σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και όχι μόνο με την παιδική χαρά στις Μυρκές, συνολικά με τους ελεύθερους χώρους. Και η δεύτερη ερώτηση, σωστά και δικαίως και μπράβο, αναφέρεται το ζήτημα της ΑΕΝ και προτρέχω λίγο στην περίπτωση που αποφασίσει και το σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας. Εγώ θα ψηφίσω δηλαδή την σκοπιμότητα για τα έξοδα φιλοξενία την ημέρα των εγγένειων. Όμως, κάνω αυτόν τον πρόλογο για να πω το εξής, ότι ένα ζήτημα που μας απασχόλησε και που νομίζω ότι ομόφωνα, ας πούμε, και από το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε, δρομολογήθηκε στον βαθμό που ο καθένας μπορούσε να το στηρίξει, το στήριξε. Έρχεται σε αντιπαράθεση, όχι η ΑΕΝ σαν ΑΕΝ, ο χώρος κατάληψης του σημερινού, του πάλι ποτέ πρώτου σχολείου, του πρώτου δημοτικού πόλης, έρχεται σε αντιπαράθεση με τη μετακίνηση ενός τμήματος μαθητών, ιδιαίτερα στο τρίτο. Που κατά τη γνώμη και εκπαιδευτικών και γονιών
αίθουσες τις οποίες σήμερα φιλοξενούνται τα παιδιά είναι ακατάλληλες. Με την έννοια ότι έχουν παραχωρηθεί δύο χώροι που είναι αποθήκες, δύο χώροι οι οποίοι δεν έχουν τον στοιχειώδη εξαρισμό, παράθυρα δηλαδή. Και μάλιστα μιλάμε για χώρους που επειδή ακριβώς βρίσκονται στο ισόγειο, κινδυνεύουν και ανά πάσα στιγμή από έντονα καιρικά φαινόμενα και να πλημμυρίσουν ακόμα. Βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή παιδιών. Και επειδή είναι ζητήματα που είναι ουσίες. Και μεταξύ άλλων, εγώ σας λέω και το πολύ απλό. Το ότι επειδή δεν υπάρχουν παράθυρα, ας πούμε, να ερίζεται ο χώρος κατάλληλα και σωστά, να ιδιώσεις, ας πούμε, μεταξύ των παιδιών να διωγγώνονται. Ποια είναι η θέση σας, γιατί νομίζω ότι είσαστε και ενημερωμένοι σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι πρόκειται σαν δημοτική αρχή να κάνετε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εμείς, και σας τον έφτουν προτέρων, είμαστε διατεθειμένοι στο βαθμό που εγκριθεί και από το Υπουργείο Παιδείας να ενοικιαστεί χώρος, ακόμα και οίκημα που μπορεί να, με άμεσες διαδικασίες να διαμορφωθεί προκειμένου να φιλοξενήσει σαν σχολικούς χώρους τους μαθητές αυτούς. Πρώτη ερώτηση, κύριε Δήμαρχος. Θα ξεκινήσω με τις κατά σειρά ερωτήσεις όπως έχετε θέσει, κύριε Βουλή. Λοιπόν, παιδικές χαρές, παιδική χαρά μορφές και οι υπόλοιποι την όχθη χώρη. Η παιδική χαρά στις παιδικές, όπως και άλλες παιδικές χαρές, ξέρετε ότι έχει καλτεθεί και έχει πάρουν έγκριση προένταξη στο Φιλόδημος με ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επισκευάσουμε τις παιδικές χαρές. Οι παιδικές χαρές, επομένως, περιμένουμε από μέρα σε μέρα, αυτά είναι οι πληροφορίες που έχουμε από το αντίστοιχο Υπουργείο, θα έχουμε και την τελική έγκριση προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση των αντίστοιχων χώρων. Άρα είναι νέα, νομίζω, που έχουν ενταθεί. Μέσα σε αυτές που έχουν ενταθεί είναι και η παιδική χαρά στις μητικές και μάλιστα η συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη προβλέπεται να γίνει και μια παιδική χαρά που να έχει σχέση ειδικά με την περιοχή την αναρρίχηση. Δηλαδή θα έχει δύο. Θα έχει μία θεματική, άρα με σχέση με την αναρρίχηση και μία κοινή. Υπάρχει ο χώρος και συγκεκριμένη μάλιστα προβλέπεται να υπάρχουν και ακόμα και ασύρματο δίκτυο με WiFi για τους γονείς που θα βρίσκονται εκεί και τα λοιπά και άλλες ανέσεις σε μια σύγχρονη παιδική χαρά. Αυτά προβλέπει η μελέτη. Άρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει πριν μερικές μέρες, πήραμε την έγκριση από το Φιλόδημο για την επισκευή του σχολείου της Ελένου, ύψους 135.000. Ξέρω ότι εντός των ημερών θα μας έρθει και η έγκριση των παιδικών χαρών. Και επομένως θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση για να ολοκληρωθεί και το έργο αυτό. Τώρα για τις παραβατικές συμπεριφορές, επειδή ενημερώνουμε συχνά με το αστυνομικό τμήμα και γνωρίζω τις ενέργειες και τις επιτυχίες του αστυνομικού τμήματος, νομίζω ότι έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, έχουν γίνει αρκετές συγκρίσεις, έχει μειωθεί και νομίζω ότι υπάρχει πλέον το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους κατοίκους της Καρδιού. Σίγουρα δεν το έχουμε εξαλείψει, σίγουρα χρειάζεται ακόμα κάτι περισσότερο. Λοιπόν, θα το λάβουμε και αυτό υπόψη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, προκειμένου να δώσουμε και στο κομμάτι της παραγωγικότητας αυτής λύση. Τώρα το θέμα, η δεύτερη ερώτηση. Θα διαφωνήσουμε την έκφραση κατάληψη. Δεν είναι καμία κατάληψη. Δεν κάναμε κατάληψη σε κανένα χώρο. Με νόμιμες διαδικασίες παραχωρήσαμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ένα κίνητο, ένα δημόσιο κτίριο, ένα κίνητο του Δήμου Καλλιτέχνη για να καλύψει τις ανάγκες μιας ανώτατης εκπαιδευτικής δομής. Το ξέρετε πολύ καλά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί λένε σχολή-σχολή, πανεπιστήμια. Λοιπόν, άρα είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα σήμερα μιλούσα με τον Υπουργείο για να δω τις επιτυχίες και τις βάσεις πόσο έχουν φτάσει. Σας πληροφορώ ότι έμειναν έξω παιδιά με 19.000 μόρια, λοιπόν από ΕΠΑΛ και τα λοιπά, γιατί οι βάσεις είχαν πάει σε συγκεκριμένες σχολές στις 21.000. Λοιπόν, ανακατηγορίες. Βλέπετε ότι υπάρχει και ζήτηση, υπάρχει και ενδιαφέρον και είναι σημαντικό επομένως αυτό το οποίο γίνεται στην καρδιά. Τώρα,
Λέτε ότι έτσι είναι το παράθυρο. Θα διαφωνήσω και τι ξέρω. Ξέρω για τη συγκεκριμένη ζωή, γιατί ο ίδιος είχα επισταθήσει και είχα πάει στους συγκεκριμένους χώρους. Υπάρχουν παράθυρα. Γιατί είχα ζητήσει μάλιστα τότε στο Βάρσιμο να κάποια παράθυρα που είχαν κάποια θέματα να φτιαχτούν από ξυλουργούς ένα από αυτό κανονικά. Επομένως, οι αίθουσες μπορεί να βρίσκονται στο ισόγειο, λειτουργούσαν ως αίθουσες διδασκαλίες παλιότερα. Ήταν και χώροι μάλιστα πάλι για σχολικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι δεν έχω τέτοια εγώ παράπονα από τους δασκάλους. Διότι οι δάσκαλοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν δει τους χώρους από την πρώτη στιγμή και σήμερα με τις οδηγίες τους προχωρήσαμε στις ανακηρύξεις των αντίστοιχων χώρων.